Generations. Και κουγιού. Να κόρνε τώρα για την ομάδα του Αστέρα. Εκτελέστηκε κεφαλιά, η απόκριση τα μπλοκάρει η Ταγρίν από την κεφαλιά Νικηφόρου και πάλι. Κάθε τι πάσα για την Δαφέρμου, μπροστινή παλιά για την Τούνα και είναι το γκολ, είναι το 1-0 για τον Αστέρα. Μόλις το τρίτο λεπτό της συνάντησης. Θα πλασάρει. Μέσα πήγαινε. Πρέπει να βρει και αλλά πήγαινε. Προσπάθησε να απομακρύνει η Κουλουμπή με το νούμερο 5, όμως ενώ η μπάλα κατευθυνόταν ήδη προς τα δίχτυα, απλά την έσπρωξε. Πιο βαθιά. 1-0 λοιπόν για την ομάδα του Αστέρα, μόλις το... Προσπάθησε να περάσει την μπάλα για την Τούνα. Και Λαϊδή θα πιάσει το σουτ. Βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, απόκρουση από την Ταγρίν και έχουμε κόρνερ, το δεύτερο στο παιχνίδι για την γηπεδούχο ομάδα. Κηφόρου, το τσίφι, Δαφέρμου, ωραία παλιά για την Τούνα. Σηκωμένη η σημαία από την πόπτρια, την Σίγανου. Κουγιού, έχασε την κατοχή της μπάλας. Δαφέρμου, ωραία μπάλια για την Κελαϊδή. Κελαϊδή θα κάνει το σούτ, η μπάλα λίγο, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Στο 13. Κόψει ωραία η Σιώη. Όμορφη μπάλια από τη Δαφέρμου για την Τούνα. Τούνα θα κάνει το σούτ, αποκρούσει με τα πόδια η Ταγρίμ. Δαφέρμου. Θα κερδίσει δύο μονομαχίες. Θα βγάλει και μια ωραία παλιά για την Τούνα που είναι πολύ γρήγορη. Τούνα σε καλή θέση. Θα κάνει το σουτ και θα αποκρούσει σε κόρνερ η Ταγρίμ. Στο 19 λοιπόν η φάση αυτή για την ομάδα του Αστέρα. Και το εκτελεί η ίδια για την Δαφερμού. Ωραία πάσα για την Νικηφορού, θα αποφύγει η αντιπάλωση. Και Λαϊδή και το σουτ το οποίο επιχείρησε η Μαρακουδάκη στην αγκαλιά τη Σταγρίμ. Ακόμη μια επιθετική προσπάθεια για τον Αστέρα στο 22. Ωραίο σουτ από την Δαφέρμου. Στο 23, λίγο πάνω από το οριζόντιο του κάρτη εστία Σταγρίμ. Σιώη, κακό κοντρόλ. Και τώρα είναι στην αντεπίθεση η παίκτρια στο 30. Το πλασέ, μπάλα στο δοκάρι. Ευκαιρία για τις φιλοξενούμενες με την Κωνσταντίνου. Φάση αυτή στο 34. Και Λαϊδή θα κερδίσει με το κεφάλι. Όμως εκεί δεν υπάρχει συμπαίχτρια της Δαφέρμου. Δαφέρμου θα δοκιμάσει το πόδι της, αποκρούσει. Η Ταγρίν και συνέχεια της φάσης, ενώ είναι στο έδαφος. Δρακάκι. Και Λαϊδή. Βγαίνει η Τούνα, κέρδισε την μονομαχία. Τούνα. Τελικά βρέθηκαν δύο παίχτες μπροστά της. Έχασε την κατοχή της μπάλας και αυτή κατέληξε στα χέρια της Ταγρίν. Μεγάλη ευκαιρία. Την έχουμε, ναι, στο γήπεδο έχω και ένα στόπ γιατί πάμε και κάρτες. Μαρακουδάκι. Ωραία παλιά της Μαρακουδάκι για την Τούνα, η οποία βγαίνει απέναντι από την τερματοφύλακα, πλασάρει. Η μπάλα λίγο out, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο 47 για τον Αστέρα.
Πολύ όμορφη πάσα από την Μάρα Κουδάκη για την Τούνα. Καφέρ μου, για αρχικό στο Αστέρα. Ωραία παλιά για την Κελαϊδή. Κελαϊδή θα κάνει το σουτ και θα μπλοκάρει την μπάλα η Ταγρίμ. Μία ακόμα ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα. Από τις πολλές που έχει χάσει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, στο 50. Νικηφόρου. Ωραία για την Δαφέρ μου. Θα κάνει αυτή το σούτ η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Ταγρίμ. Μέσα στα χειροκροτήματα λοιπόν στο 51. Μια περάσει πάσα της για την Τούνα. Δρακάκη. Με εντυπωσιακό τρόπο πέρασε την μπάλα προς την Μαραγκουδάκη. Παπαδάκη παλιά για την Τούνα. Τούνα μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ. 2-0. 2-0 με την Τούνα. Έκτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα για την υψηλό σωμηφόρ. Ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Παλιά της Παπαδάκη λοιπόν έβγαλε την Τούνα. Με μία μόνο αντιπαλό της δεν ήταν δύσκολο εκείνη. Θα κερδίσει μονομαχία να πει στην περιοχή και με σουτ. Θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία της Αγρίμ. Μια πάσα. Αν και πιεζόμενη, Μαραγκουδάκη δεν θα περάσει. Έξυπνη πάσα για την Τούνα, δεν θα περάσει μπάλα. Τούνα τώρα ανάμεσα σε δύο. Θα βρεθεί στο έδαφος. Κελαϊδή. Νέο σουτ από την Μαρία την Κελαϊδή. Μπάλα. Θα περάσει ψηλά πάνω από την αιστεία της Ταγρίμ. Όμως και μόνο η προσπάθεια προκαλεί τα χειροκροτήματα. Μπροστινή παλιά τώρα. Η Παπαδάκη εκεί ωραία. Θα παραχωρήσει τελικά το κόρνερ. Γκαραντονάκη ήταν πολύ καλή πάσα, όμως υπήρξε η παρέμβαση στη φάση αυτή της Κοτσάνη. Και τώρα Κουγιού με την Σιώη θα βγει για κουμάκι και θα μαζέψει την μπάλα. Άπλωσε λοιπόν τα χέρια της Ελένη Γιακουμάκη. Πρόλαβε την Κουγιού σε φάση αυτή. Μάζεψε την μπάλα. Ολοκλήρωσε έτσι. Σχηματίζεται. Εκτελείται. Από κρού η μπάλα θα βρει και στο δοκάρι. Σιώη θα βγάλει την μπάλα μακριά. Στο 77 η φάση αυτή. Απέκρουσε. Δάκη παλιά τώρα για τη Μαραγκουδάκη. Βγαίνει από πίσω και η Κελαϊδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαραγκουδάκη δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Κουγιού με την Παπαδάκη. Θα κερδίσει μονομαχία Κουγιού. Είναι και η Σιώη κοντά της. Θα γίνει το σουτ. Μπάλα θα βρει και πάλι στο δοκάρι. Λάουρα κουμπάρα! Ιδέα. Να περάσει η μπαλιά προς την Κουδάκη που έχει περισσότερες δυνάμεις. Και τώρα Κελαϊδή θα γυρίσει την μπάλα. Και το σουτ της Σταυρουλάκη στην αγκαλιά της Σταχρήμ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Μία ακόμα. Στο παιχνίδι, αυσικά Σταυρουλάκη έχασε μοναδική ευκαιρία να πετύχει το τρίτο τέρμα του Αστέρα. Σημερινό μάτσο, ωραία παλιά. Αγίνει το σουτ και 3-0 για τον Αστέρα. 3-0 για τον Αστέρα. Με την... Έχει χτυπήσει τώρα και η τερματοφύλακας. Τα γρήμη και Λαϊδή είναι λοιπόν η σκόρερ και του δεύτερου προσωπικού τέρματος τρίτου για την ομάδα του Αστέρα. Στο 84ο λεπτό. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα για την τερματοφύλακα των Τριάντων. Τραυματίστηκε στη φάση του 3-0 και αποχωρεί. Η Φιλιππάκου λοιπόν θα είναι αυτή η οποία θα καθίσει κάτω από τα κορυφώς για το υπόλοιπο του παιχνιδιού, αντικαθιστώντας την Ταγρίμ. Και ενώ ο κανονικός χρόνος σημαδεύει το 81ο λεπτό, η αναγκαστική αλλαγή λοιπόν εσωτερική
πέρασε το παιχνίδι και η Λιμπεροπούλου. Μπαλιά για την Τούνα. Τα πλασάρι. Και τι, να φιώκει η μπάλα. Βενιά. Από το πέρα να πει. Θα γίνει το σούτ, θα αποκρούσει. Το σούτ από την Κουγιού θα αποκρούσει η Γιακουμάκη. Ζητήστε λίγο πιο ενεργά, μη μαζεύσετε όλοι στην ίδια πλευρά. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα από το διαιτή της συνάντησης στον Ηρακλείο, τη Βασάκη, που βρίσκει την ομάδα του Αστέρα να πετυχαίνει. Με 3-0 την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στην ομάδα των Τριαντών.